το Ουροζαΐνοε υποαιματηρή ουκρανική πολιορκία. Οι Ρώσοι τους απόθυσαν αποφασιστικά και διέλυσαν οχυρό τους στην Αυντίβκα. Σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες λοιπόν της ρωσικής υπηρεσίας της Βιέσδια, η αναγνωριστική ομάδα της 9ης Ρωσικής Αξιαρχίας ανακάλυψε και κατέστρεψε ένα οχυρό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην κατεύθυνση της Αυντίβκα. Υλικό από την επιχείρηση δημοσιεύθηκε από την ρωσική σελίδα. Αναφέρθηκε πως με την βοήθεια πυκνών πυρών πυροβολικού, ο εξοπλισμός και το προσωπικό των Ουκρανικών δυνάμεων εξουδετερώθηκαν. Το υλικό δείχνει την στιγμή της ανίχνευσης του οχυρού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Μετά μπορούμε να διακρίνουμε την καταστροφή του στόχου. Προηγουμένως, στις 8 Αυγούστου, έγινε γνωστό πως στην κατεύθυνση του Κρασνολιμάνσκ το πλήρωμα ενός επιθετικού και αναγνωριστικού ελικοπτέρου Ka-52 Alligator της ομάδας στρατευμάτων Κέντρο της Ρωσίας κατέστρεψε ένα όχημα μάχης πεζικού των Ουκρανών. Σε άλλη είδηση τώρα, την οποία μετέδωσε πριν λίγο η ρωσική Ριανοβόστη, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις λέγεται πως απόθυσαν αρκετές ουκρανικές επιθέσεις στην κατεύθυνση του Ουροζαΐνοε στην λαϊκή δημοκρατία Ντονιέτσκ. Πιο συγκεκριμένα, ο ρωσικός στρατός απόθυσε αρκετές ουκρανικές επιθέσεις στην κατεύθυνση του Ουροζαΐνοε στον Ντονιέτσκ. Αυτό δήλωσε ο Όλεγ Τσεκόφ, επικεφαλής του κέντρου τύπου της ομάδας στρατευμάτων Βοστόκ. Οι προελάβουσες μονάδες της ομάδας στρατευμάτων Βοστόκ, υποστηριζόμενες από πυροβολικό, απόθυσαν αρκετές επιθέσεις του εχθρού, ο οποίος προέλαβε υπό την υποστήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων στην κατεύθυνση του Ουροζαΐνοε, δήλωσε. Επιπρόσθετα, πυροβολικά πυρά των Ρώσων κατέστρεψαν μία αποθήκη πυρομαχικών βόρεια της Βλαντιμίροβκα και ένα σημείο προσωρινής παράταξης ουκρανικών στρατευμάτων στην περιοχή του Γκλεντάρ. Επίσης, ρωσικά πυροβόλα εξουδετερώσαν ένα ουκρανικό πλήρωμα ολμοβόλου βόρεια του Νικόλσκι. Η αεροπορία χτύπησε σημεία προσωρινής παράταξης, σημεία συγκέντρωσης ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στις περιοχές του Σταραμαγιόρσκοε, του Χάρβες και του Πριγιούτνη. Χρησιμοποιώντας φορητούς αντιαεροπορικούς πυράβλους Βέρμπα, καταστράφηκε ένα ουκρανικό UAV τύπου Φιούρια, πρόσθεσε ο Τσεκόφ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.